Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και φυσικά δήμαρχος επί σειρά ετών στο Χορτιάτι και στην Πειλαία. Δήμαρχε, καλημέρα. Στο πανόραμα. Και στο πανόραμα, ναι. Φυσικά στο πανόραμα. Δε... Πρωτίστως στο πανόραμα. Ιστορικά στο πανόραμα. 20 χρόνια, πόσα μετράτε εκεί, μπόλικα. 23. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές σας. Δήμαρχε, υπάρχει μια σύγχυση λιγάκι. Τι ακριβώς γίνεται? Είδαμε και μια επιστολή που ζητάτε ενημέρωση καλύτερη και δεν είναι μόνη. Λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη ότι και στην Χαλκιδική υπήρξε το ίδιο θέμα. Δηλαδή, πώς ακριβώς μετράτε το πρόβλημα σε κάθε Δήμο? Με την αύξηση των τεστ, με την αύξηση των κρουσμάτων? Πριν από μία εβδομάδα έγινε μία σύσκεψη με τη συμμετοχή κάποιων εκπροσώπων από την αυτοδιοίκηση. Εγώ με την ιδιότητά μου του Προέδρου της ΠΕΔ συμμετείχα. Ήταν σύσκεψη με τον Νίκο το Χαρδαλιά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και από τους δημάρχους εκτός από μένα, ο Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Κώστας Ζέρβας. Ναι. Εκεί λοιπόν τέθηκαν επιτάπητος τα ζητήματα, γιατί είναι γεγονός και πρέπει να το ξέρουν και οι ακροατές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα επιδημιολογικά δεδομένα για την Κεντρική Μακεδονία και για την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης ειδικότερα. Ναι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στα περιστατικά. Νομίζω ότι έχει γίνει γνωστό από τα μέσα ενημέρωση καθημερινά, γι' αυτό συζητάμε. Απλά αντιλαμβάνομαι και από τις δικές αντιδράσεις ότι υπάρχει μια ασάφεια σε ό,τι αφορά κάποιες πτυχές των επιδημιολογικών δεδομένων. Έθεσα λοιπόν από την πρώτη στιγμή μετά την ενημέρωση που έγινε στον Νίκο το Χαρδαλιά το θέμα ότι η αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι θέλουμε να βοηθήσουμε και στην περιοχή μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αποτελεσματικά γιατί δεν έχουμε ενημέρωση την ώρα που εξελίσσονται περιστατικά. Θεώρησα ότι είναι λάθος να μην γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη στην περιοχή μας, τι περιστατικά έχουμε, τι κρούσματα έχουμε. Διότι δεν γίνεται για λόγους κουτσομπολιού, δεν γίνεται για λόγους κοινωνικούς, δεν θέλουμε να μάθουμε ονοματεπώνυμα, αλλά θέλουμε να μάθουμε τον αριθμό των περιστατικών που έχουμε σαν ενεργά κρούσματα στους δήμους μας, ιδιαίτερα στην κάθε δημοτική ενότητα χωριστά, επίσης να έχουμε πληροφόρηση για το αν υπάρχουν κρούσματα ομαδικά, δηλαδή αν υπάρχει γειτονιά, περιοχή που έχει ξεφύγει, που έχει ομαδοποιημένα κρούσματα. Τα μαθαίνουμε αποσπασματικά, πολλές φορές μας κρύβονται, πολλές φορές διότι όλα τα περιστατικά διακινούνται μέσω του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και δεν περνάνε από την αυτοδιοίκηση. Το βρήκε πολύ δικαιολογημένο το αίτημα, στο οποίο συνηγόρησαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι φυσικά και καθιερώσαν να υπάρχει μια γραμμή προσωπικής ενημέρωσης των δημάρχων την ώρα που εξελίσσονται περιστατικά, ιδιαίτερα σε επιβαρημένες περιοχές, ώστε και εμείς να μπορούμε είτε να απομονώσουμε κάποιες γειτονιές, είτε να κλείσουμε αν το θέλετε. Μπορείτε, έχετε την αρμοδιότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού που υπάρχει για την επιβολή μέτρων και την τήρηση των μέτρων. Έχετε τη δυνατότητα εσείς οργανωτικά καταρχήν να ανταποκριθείτε σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή να πείτε πώς στην αρχή ήταν πιο εύκολο, γιατί τον καιρό που την πρώτη περίοδο που ήταν λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα, μπορούσε να βγει η πολιτική προστασία και να πει: «Οπ, σήμερα κλείνουμε τη Νέα Σμύρνη στη Λάρισα. Την κλείνουμε εκείνη τη γειτονιά». Έτσι. Τώρα που η διασπορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν ξέρω πόσο εύκολο και αν υπάρχει το προσωπικό να γίνει αυτό το πράγμα. Θα σας πω απλά πρακτικά πράγματα που μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένταση, επιβάρηση σε κάποια περιοχή, θα μπορούμε να κλείσουμε άμεσα τους χώρους συνάθρησης. Το έκαναν συνάδελφοί μας για περιοχές που επιβαρύθηκαν με τα γυμναστήρια, με τους χώρους τους κλειστούς, τα κολυμβητήρια. Με δική σας πρωτοβουλία, χωρίς απαραίτητη εντολή ΕΟΔΗ, ας πούμε. Έτσι, μπράβο, αφού μπορούμε να το κάνουμε. Και δυστυχώς στην κατάσταση που φτάσαμε δεν χρειάζεται ιδιαίτερες. Για λόγους πρόληψης μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας, λόγω του επίπεδου που έχει φτάσει, του επίπεδου που έχουμε φτάσει. Επίσης μπορούμε να σπέσουμε άμεσα στο να κάνουμε απολιμάνσεις στην περιοχή. Έχουμε και οργανωμένα συνεργεία και δομές που μπορούμε να κινηθούμε σε αυτές τις περιοχές, να κάνουμε απολίμανση και σε δημοτικούς χώρους, δημόσιους χώρους κτλ. Αν δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή επίσης αν έχουμε πληροφορίες για καταστήματα τα οποία δεν συμπεριφέρονται καλώς, να παρέμβουμε σε συνεργασία και με την ελληνική αστυνομία και με τη δημοτική αστυνομία, την ολιγάριθμη που έχουν οι Δήμοι. Αλλά έστω και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο τις περιοχές και την οργάνωση των περιοχών. Αυτό ζητήσαμε
Και βέβαια ζητήσαμε και τη δυνατότητα στους Δήμους να μας δώσουν, να μας κατοχυρώσουν μερικές πρωτοβουλίες για να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Παραδείγματος χάρη την επέκταση του ωραρίου των δημοτικών αστυνόμων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων που έχουμε ολιγάριθμο προσωπικό, γύρω σε 9 το βράδυ και η δεύτερη βάρδια έχει τελειώσει. Mm-hmm. Άρα για να τηρήσουμε το μέτρο των 12.30 ώρα πρέπει να έχει επέκταση του ωραρίου για να μπορούμε να διατάξουμε και κάποιους αστυνομικούς σε εκείνη την βάρδια για να μπορεί να βοηθηθεί. Είναι πράγματα τεχνικά, πρακτικά, τα οποία όμως έχουν αποτελέσματα αν υπάρξει καλύτερο συντονισμό. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Βέβαια, πάμε ένα βήμα λίγο πιο πέρα. Επειδή και τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ είναι περιορισμένα, έτσι, και οι έλεγχοι είναι περιορισμένοι, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρώτα στο τραπέζι κάποια συνεργασία των Δήμων με ιδιωτικά κέντρα εκεί, στην περιοχή του καθενός, ώστε να εξυπηρετηθεί λίγο η κατάσταση. Θα μου πείτε, βέβαια, ποιος θα πληρώσει. Κέντρα που να κάνουν τι. Τεστ. Αν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο ΕΟΔΗ δεν μπορεί να βρεθεί. Φυσικά, ναι. Κοιτάξτε λίγο, αυτό καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να έχει ένα μέγεθος τεράστιο για κάθε Δήμο. Δηλαδή, εμείς οργανώσαμε τεστ με ιδιωτικό κέντρο, όπως το είπατε. Για τους υπαλλήλους μας ήταν περίπου 500 τεστ, τα οποία αγοράσαμε το δικαίωμα αυτό με την επιστροφή από τις διακοπές για να ελέγξουμε τους υπαλλήλους και πράγματι κινήθηκε πολύ καλά το πρόγραμμα και τώρα έχουμε κάποια διαθέσιμα για να ελέγχουμε ύποπτες περιπτώσεις μεταξύ του προσωπικού του Δήμου. Ναι. Αλλά αυτό είναι ήδη από μόνο του ένα μεγάλο ύψος. Εκείνο που θα μπορούσε να γίνει θα είναι να συνταγογραφούνται τα περιστατικά εφόσον κρίνονται κρίσιμα, να μην προσέρχεται αδιακρίτως ο κάθε πολίτης, γιατί τότε μιλούσαμε για δεκάδες χιλιάδες τεστ και το νούμερο θα ήταν δυσβάστακτο και για το πιο εύπορο Δήμο και να μπορούν, αν υπάρχει κατεύθυνση από το κράτος, να γίνει να λειτουργήσει και έτσι. Κύριε Καταζήτη, η αναλογία... Εγώ θα έλεγα, ας ερχόταν ο ΕΟΔΗ να κάνει αυτά τα rapid test ή οποιοδήποτε άλλο τεστ νομίζει περιοδικά για τις περιοχές που μπαίνουν στο πορτοκαλί και ήδη θα είχε βοηθήσει. Νομίζω ότι σήμερα ο κύριος Αρκουμανέας είναι σε Θεσσαλονίκη, προχωράνε μια προσπάθεια όπως κάνουν και στις Σέρες να κάνουν και στη Θεσσαλονίκη για να γίνουν ευρύτερα τεστ στον πληθυσμό. Αυτό είναι μια κίνηση, αλλά ξέρετε δεν αρκεί το μία ή δύο μέρες. Ναι. Πρέπει να γίνει και σε μονιμότερη βάση. Δήμαρχε, η αναλογία τεστ κρουσμάτων δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο θολό και ασαφές, διότι αν έχουμε 10 κρούσματα σε 100 τεστ και έχουμε 500 κρούσματα σε 5.000 τεστ, είναι περίπου το ίδιο. Ναι, πάντως υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που είναι αντικειμενικοποιημένες, δηλαδή πόσα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμό. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι και εσείς και εμείς και οι ακροατές που μας παρακολουθούν το έχουμε καταλάβει. Ξέρετε, στην πρώτη φάση της πανδημίας μέχρι το καλοκαίρι δεν ακούγαμε κρούσματα. Ακούγαμε κάτι που είχε γίνει κάπου, σε κάποιο μέρος, κάπου μακριά μας. Τώρα βρίσκονται γύρω μας. Νομίζω ότι αυτή η αίσθηση υπάρχει και σε εσάς και στον κόσμο. Έχει νιώσει ο κόσμος πλέον αρχίζει και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κατάσταση. Είναι ο συγγενής του, ο διπλανός του, ο παραδιπλανός του. Κάθε ένας μας έχει έναν γνωστό τουλάχιστον που έχει είτε νοσήσει είτε εκδηλώσει είτε βρεθεί θετικός. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας. Και ξέρετε, καλό είναι και να κατηγορούμε την πολιτεία και φαντάζομαι ότι έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα, αλλά ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον μόνοι μας να προστατεύσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και τους γύρω μας. Είναι κρίμα, θα έλεγα ότι δεν τιμά κανέναν και αντίθετα θα το φέρουμε βαριά στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, να κάνουμε να κινδυνεύσει ο παππούς μας, η γιαγιά μας, ο γείτονάς μας, ο φίλος μας, ο υπερήλικας. Δήμαρχε, πόσο έτοιμοι, επειδή μάλλον οδεύουμε προς αυστηρότερα μέτρα. Ναι. Και εδώ στην περιοχή Θεσσαλονίκης και ευρύτερα. Είναι νομίζω αναμενόμενα. Ναι, είναι αναμενόμενα. Πόσο έτοιμοι είμαστε, νιώθετε και σαν κοινωνία να ενστερνιστούμε αυτά τα μέτρα και να τα κάνουμε μέρος καθημερινότητάς μας για όσο χρειαστεί. Και κατά δεύτερον και πόσο ανησυχείτε για την οικονομική επίπτωση αυτών των μέτρων στις τοπικές κοινωνίες, την οποία εισπράτεται συχνά ως αντίδραση και ως ανησυχία πρώτη εσείς οι δήμαρχοι. Όσο σφίγγει στη στρόφιγγα με νέα μέτρα,
τόσο στερεύεις από οξυγόνο την οικονομία του κάθε νοικοκυριού, του κάθε συμπολίτη μας. Αυτό είναι δεδομένο. Και πραγματικά θα φτάσουμε στο σημείο να μετράμε, και εύχομαι να συμβεί αυτό σχετικά σύντομα, να μετράμε λιγότερα κρούσματα και να κατέβουμε κατηγορία, να το πω έτσι. Αλλά θα χτυπάει αντίστοιχα το μεγάλο καμπανάκι της οικονομικής κρίσης, της φτώχειας, της έλλειψης του μεροκάματου. Στους συμπολίτες μας, δηλαδή, αυτά, ξέρετε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία και θα την πληρώσουμε τελικά. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνος και σε αυτό. Δηλαδή, αυτός που κάνει τον έξυπνο και θέλει να παρευρίσκεται σε ένα μεγάλο πάρτι των χιλίων ατόμων, να σκεφτεί ότι την επόμενη μέρα, εξαιτίας ίσως της δικής του συμπεριφοράς, της αμέλειάς του, όπως λέω, το κάνει από πρόθεση ο άνθρωπος. Θα βρεθούν 5 εργαζόμενοι σε αναστολή. Μπορεί να είναι και ο ίδιος σε αναστολή. Μπορεί και ο ίδιος να χάσει τη δουλειά του. Δηλαδή, μπορούμε να το φανταστούμε. Έχει δύο μέτωπα. Το ένα είναι το μέτωπο της υγείας και το άλλο της οικονομίας. Και αυτά τα δύο συνδέονται πολλές φορές στα ίδια πρόσωπα. Άρα, ας είμαστε προσεκτικοί εμείς, να κάνουμε την κριτική μας στην πολιτεία, να επισημάνουμε και τις παραλήψεις, αν το θέλετε, της πολιτείας. Αλλά πρώτα απ' όλα, βρε παιδιά μου, να κοιτάξουμε το δικό μας τον εαυτό. Και εγώ δεν το λέω σαν δήμαρχος αυτό, το λέω σαν άνθρωπος. Οφείλω και εγώ ίδιος να συμμορφώνομαι και γύρω μου, ώστε να περιορίσουμε το φαινόμενο. Και αφορά και σε όλους τους Δήμους, ακόμη και το ότι είστε σαν ανέβροστο Δήμο, δεν σημαίνει ότι πηγαίνει καλά εκεί η οικονομία και εκεί έχετε προβλήματα. Μα φυσικά έχουμε προβλήματα. Παντού έχουμε και τα κρούσματα, όπως είχα ενημέρωση από τον κύριο Χαρδαλιά προχθές, σε όλο το πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης υπάρχουν στους Δήμους κρούσματα. Άρα ο κάθε Δήμος, είτε βρίσκεται ένα βήμα πίσω είτε ένα βήμα μπροστά, οφείλει να πάρει μέτρα και προληπτικά αλλά και κατασταλτικά και κυρίως ενημέρωση του κόσμου για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καντετζίδη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλημέρα.